Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Θέλω να σα ευχαριστήσω που είστε απόψε εδώ. Πιστέψτε με ότι από το Σάββατο το πρωί και μέχρι το, το ξημέρωμα της Δευτέρας υπήρξε μια μεγάλη περίσκεψη για το τι θα επακολουθήσει. Η σκέψη ήταν και κυριαρχούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα μας. Είχαμε αποτολμήσει ένα πρώτερο χρονικό διάστημα μία ακόμα σκέψη για να εκδηλωθεί προς τα έξω, αλλά τελικά η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη. Μία γροθιά από Έλληνες Θεωρώ ότι είναι γνήσιοι Έλληνε γιατί του ξέρω και θα του μάθετε κι εσεί. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εμεί δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί, ούτε είμαστε επαγγελματίε πολιτικάντιδε του σάπιου καθεστώτος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτού του καθεστώτο που καταδυναστεύει τη ζωή των πολιτών, αυτού του καθεστώτο του βρωμερού και τρισάθλιου καθεστώτος, που έχει δημιουργήσει φασιστικές μικρούς πυρήνες φασιστικής χούντας η οποία επεκτείνεται στην κοινωνία και γίνεται ένα επικίνδυνο καρκινογόνο απόστημα το οποίο θέτει πολίτες α και β κατηγορίας ανθρώπους οι οποίοι τίθενται στο περιθώριο επειδή έτσι γουστάρουν οι τύποι της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Επειδή λοιπόν εμείς δεν είμαστε ούτε από σόγια, ούτε από δυναστίες, ούτε από φαμίλιες Μητσοτάκηδων, αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι μια ενωτική, πατριωτική, λαϊκή, δεξιά συσπήρωση Ελλήνων πατριωτών, οι οποίοι θα προχωρήσουμε με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την μεγάλη εκλογική μάχη όποτε και αυτή έρθει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη. Θα μου πείτε, τα ποσοστά, οι άλλοι, τι θα πάρουμε, αν θα πάρουμε... Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ακούστε κυρίες και κύριοι. Ακούστε φίλοι και φίλες αναγνώστριες και αναγνώστες με τους οποίους έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς το τελευταίο 48 ώρο. Ο Χίος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και δεν είναι επαγγελματίε πολιτικοί και οι υπόλοιποι που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και οι υπόλοιποι που είναι δίπλα μας και περιστοιχίζουν αυτή την προσπάθεια. Και θα τους γνωρίσετε έναν έναν τις επόμενες μέρες. Είναι καθαροί άνθρωποι, άνθρωποι με ελληνική ψυχή και άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίε και δεν είναι τεμπέλιδες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι άνθρωποι που έχουν καθαρό ποινικό μητρό και τρίτον άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν με το πρόσωπο ψηλά στην κοινωνία. Γιατί εμείς ούτε κοινοβουλευτικοί είμαστε, ούτε σε κοινοβουλευτισμό όπως είναι τώρα, ποντάρουμε και στηριζόμαστε. Mm. Θέλω κυρίε και κύριοι σε αυτό το σημείο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαβάσω κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με συγκίνησε και έτσι θέλω να ξεκινήσω αυτή την σημερινή προλογική συζήτηση, διότι δεν θα είναι η μόνη που θα υπάρξει τις επόμενες μέρες με όλη την ενημέρωση για το τι πάει να γίνει, πώς πάει να γίνει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο θα γίνει και τι θα επακολουθήσει. Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ένας ιδεολογικός στόχος. Και αυτός είναι ξεκάθαρος. Απελευθέρωση της πατρίδος, από αυτή την βρωμιά, τη διαφθορά και τη δυσοδεία που υπάρχει στον τόπο. Θα μου πεις, εσείς μπορείτε να κάνετε διαφορά, ναι, μπορεί να την κάνουμε διαφορά. Μπορούμε να την κάνουμε διαφορά, ναι. Αλλά αυτή τη διαφορά δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη δική σας συμμετοχή και προσπάθεια. Να ξέρετε ότι εμείς δεν ζητάμε χρήματα από κανέναν ούτε συνδρομές. Δεύτερον, δεν ζητάμε από κανέναν καμία απολύτως οικονομική συμμετοχή. Το μόνο που ζητάμε είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις και τις ψυχές μας για να πάμε παρακάτω τον τόπο. Έλαχε να είναι τώρα την πιο δύσκολη ώρα. Την ώρα που η κοινωνία έχει βαλτώσει, την ώρα που επιβάλλονται εμπάργκο στις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, την ώρα που εστίαση έχει διαλυθεί, μην ξεχνάτε ότι αύριο 16 Νοεμβρίου όλη η εστίαση πανελλαδικά νεκρώνει, διότι οι καταστηματάρχες οι νοικοκυρέοι, οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης έχουν διαλυθεί, έχουν εξαφανιστεί. Οι φοιτητέ δεν μπορούν να κάνουν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους είτε έχουν είτε δεν έχουν εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση έχει χωρίσει τους ανθρώπους σε εμβολιασμένου και ανεμβολίαστους. Η υπουργοί της κυβέρνησης με ανεκδίγητους τρόπους με τρόπους εκδικητικούς προς την κοινωνία, διχάζουν τους Έλληνες πολίτες και έχουν επιβάλει καταστάσεις εμφυλιοπολεμικής συνθήκης. Αλλά είναι δυνατόν. Η κυβέρνηση μισεί τους πολίτες. Οι Μητσοτάκηδες μισούν τους Έλληνες. Η γερμανοτραφής και γερμανοκινούμενη φαμίλια των Ελλήνων Κορλεονέζη μισούν τους πατριώτες. Αυτό από κάποιους που αγαπάνε την πατρίδα τους δεν μπορεί να επιτραπεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάτι που γεννιέται τώρα, κάτι που έρχεται τώρα, κάτι που πρέπει να κυριαρχήσει τώρα και κάτι που πρέπει να ευοδοθεί τώρα, διότι αύριο θα είναι αργά. Απλά λόγια και ξεκάθαρα. Έλαχε ο κλήρος σε μας Και είμαστε πολλοί. Και θα γίνουμε περισσότεροι. Αλλά εμείς δεν έχουμε πολιτικές φιλοδεξίες και δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί. Και το λέω τρίτη φορά. Βεβαίω. Δεν θα κάνουμε τα χατήρια του συστήματος. Θα μπούμε σφίνα και θα τους κάνουμε να χορέψουν το χορό του Ζαλόγκου με τη διαφορά ότι δεν θα πιαστούμε εμείς για να πέσουμε στο Ζαλόγκο αλλά οι ίδιοι θα προτιμήσουν αυτήν την κίνηση της ιστερόβουλης εκδικητικότητας απέναντι στο μέσο, την εφημερίδα, το μακελιό.gr, εμού προσωπικός κλπ. Θα σας διοικηθώ μια ιστορία. Το 1822, κυρίες και κύριοι, και πάω πάρα πολύ πίσω, υπήρξε η σφαγή της Χίου. Οι πρόγονοι μου κατάγονταν από εκεί. Στις 30 Μαρτίου του 1822 ο Οθωμανικός στόλος έφτασε από τις ακτές της Μικράς Ασίας στο νησί. Η Χίο ήταν μια ακμάζουσα κοινότητα. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Οθωμανικός στόλος έπλευσε προς τη Χίο και αποβίβασε 7.000 στρατιώτες από τη Μικρά Ασία. Το αποτέλεσμα ήταν, κυρίες και κύριοι, στις 180.000 ψυχές του νησιού, και στο γεγονός ότι στο νησί της Χίου έμεναν περίπου τους 1.000 με 2.000 άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι εκτός των αγοριών από 3 έως 12 έτη και γυναίκες από 3 έως 40 ετών, εχμαλωτίστηκαν και πουλήθηκαν από εβραίους δουλέμπουρους σε παζάρια της Δύσης και της Ανατολής και σφάχτηκαν ελέητα. Καταμετρώντας τους νεκρούς υπήρξαν 33.000 σφαγμένοι. Μέσα στους ανθρώπους που σώθηκαν ήταν κάποιοι πρόγονήμου οι οποίοι προσπάθησαν να φύγουν και μετανάστευσαν ως πρόσφυγες στην υπηρετική Ελλάδα. Τότε συνηθιζόταν να λέγεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τα προσφυγόπουλα και οι προσφυγομάνες πήγαιναν εκεί που υπήρχε νερό. Κατέφθασαν λοιπόν σε κάποια μέρη της λακωνικής υγής. Το δεύτερο που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι το βράδυ της 27ης Ιουλίου του 2020 δύο ένοπλοι δράστες αποφάσισαν να με σκοτώσουν. Αυτά τα δύο γεγονότα τα συνδυάζω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μερικών ανθρώπων. Αποφάσισα λοιπόν με τέτοια βιώματα να προσπαθήσω από τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε και τις πολλές δυνάμεις που διαθέτουν τα μέσα τα οποία εκπροσωπούμε, δηλαδή η εφημερίδα μας και το μαγκελιό.gr, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα πυρήνα ανθρώπων εθνικοκεντρικό, ο οποίος μπορεί να πάει την Ελλάδα παρακάτω. Πιέζοντας, ασκώντας σκληρή κριτική και ασκώντας ουσιαστικά αντιπολιτευτικό λόγο σε μια στιγμή που στην Ελλάδα η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Και η κυβέρνηση έχει κυριολεκτικά δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες θυμίζουν καθεστώτα Αγκούστο Πινοσέτ ή Κολομβιανά Καρτέλ του Μεδεγίν. Μετά από πολλή σκέψη λοιπόν είπαμε τέλος. Δεν πάει άλλο. Ζητούμε λοιπόν και καλούμε όλους τους Έλληνες πατριώτες πολίτες να συνταχθούν δίπλα από ανθρώπους που δεν είναι ούτε ιδιωτελεί, ούτε επαγγελματίε πολιτικοί, ούτε κοιτάζουν να οικονομήσουν και να βγάλουν λεφτά. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Και θα πετύχουμε γιατί ζούμε μέσα στα προβλήματα, διότι δεν είμαστε πλούσιοι, διότι δεν έχουμε ανάγκη από τη στήριξη πλούσιων, και γιατί στα αγαθά και στην ιδεολογία που πιστεύουμε ένα κομμάτι του κόσμου θεωρεί ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα σφίγγοντας τα χέρια και χτυπώντας τις πλάτες ο ένας με τον άλλον. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία θα πάει δεν έχει ξεκινήσει προσπάθεια από εδώ που δεν θα πάει. Αλλά αυτή η ιστορία δεν είναι μια επαγγελματική ή ιδιωτική υπόθεση εμπορικής συμφωνίας. Είναι μια υπόθεση σφίγγοντας τα χέρια ο ένας με τον άλλον. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν εντός των προσεχών ημερών. Άλλωστε, στην αυριανή εφημερίδα δίνονται πολλές απαντήσεις μια εφημερίδα η οποία έχει τραβήξει τα εξαμάξεις στα τελευταία. Έχει τραβήξει μάλλον τα πάνδυνα και έχει ακούσει <laughs> και εγώ προσωπικά τα εξαμάξεις στα τελευταία αυτά χρόνια. Στάθηκε όμως τα πόδια της μόνη της. Με δικό της ταμείο. Με δική της προσπάθεια. Με δική της πρωτοβουλία και δικές της θυσίες. Και με αίμα. Χωρίς να πάρει χρήματα από τον κρατικό κορβανά, χωρίς να επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες, αρνούμενη την κρατική διαφήμιση, όταν οι άλλοι έτρωγαν με χρυσά κουτάλια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους ζηλέψαμε. Δεν ποθήσαμε το κρατικό χρήμα γιατί δεν το θέλουμε. Όμως παρατηρείτε κάτι το οποίο είναι πραγματικά τελματικό για την ελληνική καθεστωτική ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κονόμησαν και πέτσωσαν χρήματα από τη λίστα πέτσα, κάτι το οποίο είναι κακούργημα και θα πρέπει να τιμωρηθεί. Άνθρωποι θα πρέπει να καθίσουν στο εδόλιο γιατί έκλεψαν δημόσιο χρήμα. Πού είναι η δικαιοσύνη. Κρυμμένη. Η δικαιοσύνη ξέρει να τιμωρεί τους φτωχού και όχι τους πλούσιους. Και δεν μιλάω καθολικά για όλο το κομμάτι της δικαιοσύνη. Διότι υπάρχουν έντιμοι δικαστές και εισαγγελείς, είδαμε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελίων να βγάζει τις προηγούμενες μέρες μια πραγματικά πολύ καλή ανακοίνωση για το θέμα που ψηφίστηκε στη Βουλή περί των fake news, περί των ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή, αν ένας πολίτης και πει τη γνώμη του, ότι υπάρχουν 75.000 άνθρωποι που πέθαναν και είναι εμβολιασμένοι, ή ότι η πρόεδρος δημοκρατίας ή ο φανταστικός πρόεδρος δημοκρατίας ενός κράτους όπως είναι το Ουσμπεκιστάν έκλεψε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και το αποδεικνύει θα πάει φυλακή. Γιατί η εξουσία θα επιβάλλει τη φυλακή σε αυτόν που τα λέει. Οι καταστάσεις είναι πολύ επικίνδυνες και πολύ έκριθμες. Ο πολίτη είναι περιθωριοποιημένο. Δεν ακούν οι πολιτικοί τα βάσανα των Ελλήνων πολιτών. Κάνουν του έξυπνου και προκαλούν, μα καθυβρίζουν, καταρακώνουν την αξιοπρέπειά μα, τελματώνουν την πολιτική μα βούληση και την πολιτική μα θέληση για κάτι καινούριο. Μα έχουν μαντρωμένου στα δάνεια, στι υποχρεώσει, στου λογαριασμού και στα ανεξόφλητα. τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Οι πολιτικοί αυτού του τόπου ζητούν αλλά δεν δίνουν. Οι πολιτικοί αυτού του τόπου απαιτούν αλλά δεν προσφέρουν. Θα πρέπει λοιπόν να ακουστεί μια φωνή μέχρι εδώ. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Κόβεται. Γόρδιος δεσμός που κόβεται και κόβεται με το σπαθί και το μαχαίρι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Είναι υποχρέωσή μας. Έχουμε παιδιά, οικογένειες. Μας κοιτούν στα μάτια και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει το πρωί. Δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας όπου φτωχό και η μοίρα του. Ο Υπουργό Υγεία ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Σε λίγο τα παιδιά θα διαβάζουν τα δικά μα ξένη ιστορία. Σε λίγο θα κοιτάζουμε την ελληνική σημαία και δεν θα υπάρχει ελληνική σημαία. Σε λίγο θα ψάχνουμε τα ελληνικά σύνορα και δεν θα υπάρχουν ελληνικά σύνορα. Είμαι υποχρεωμένος να τα πω και να τα τονίσω. Τα έχω πει άλλωστε τα τελευταία 11 χρόνια αυτό που κάνω τώρα το κάνω τα τελευταία 11 χρόνια. Αλλά δεν είμαι επαγγελματία ψεύτης ούτε επαγγελματία πολιτής ονείρων. Είμαι πολύ προσγειωμένος για να ξέρω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση διότι γνωρίζω στοιχειώδη κομμάτια της επικοινωνίας. Ξέρω πότε φοβάται η εξουσία των πολίτη. Τώρα λοιπόν μας φοβούνται. Δεν τους φοβόμαστε εμείς. Γινόμαστε ισχυροί. Και γινόμαστε ισχυροί όταν γινόμαστε πολλοί. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Όταν γινόμαστε πολλοί, γινόμαστε φόβος για την εξουσία. Και αυτό είναι που πρέπει να πετύχει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και με την πιο προσεκτική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Εδώ δεν χρειάζονται τσαμπουκάδες, δεν χρειάζονται πολιτικοί χουλικανισμοί, δεν χρειάζονται τραμπουκισμοί και καταστάσεις που δημιουργούν χάος. Χρειάζεται περίσκεψη, τόλμη και αφαστικότητα. Και αυτή τη διαθέτουμε. Θέλω κύριε και κύριοι, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την ιδεολογική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται, η πρώτη ιδεολογική διακήρυξη που δημοσιεύεται αύριο στην Εφημερίδα Μαγελίου, μπορεί να διαβάσετε όλοι για την πρώτη ενωτική πατριωτική κίνηση της λαϊκής δεξιάς και επιμένω στο χαρακτηρισμό. Και επιμένω. Λαϊκή δεξιά. Μου λένε, μου λένε πολλές κυρίες που επικοινώνησαν μαζί μου το τελευταίο 24ωρο τι διάολο συμβαίνει. Ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε δεξιοί. Όχι λοιπόν. Σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και το ανάστημα με την υπερηφάνεια που αρμόζει και λέμε ναι είμαστε δεξιοί. Άλλος πολίτης με παίρνει την έφωνα και μου λέει «Μα καλά, γιατί διαχωρίζεις τους δεξιούς με τους αριστερούς» και του απαντώ, διότι αριστερά έχει ποινικό μητρό. Θα ζητήσουν πρώτα συγγνώμη και μετά γονατιστεί θα έρθουν και αν τους συγχωρέσουμε θα τους δεχτούμε. Αλλά πρώτα θα ζητήσουν συγγνώμη οι κουτσούμπες και οι τσίπρες. Συγγνώμη για τα ανομήματα που έχουν κάνει εις το του ελληνικού λαού από την εποχή της μεταπολίτευσης και πριν, από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά. Έφτασαν, όπως γράφουμε αύριο στην εφημερίδα μας, να ψάχνουν μια Ηλένια Σιμακοπούλου στα συντρίμμια που δημιούργησε ο Παπαδόπουλος στο Πολυτεχνείο. Και η Λένια Σιμακοπούλου που την έβγαλαν σε αφήσει και έλεγαν πού είναι το κορίτσι και ποιος συνταγματάρχης το σκότωσε, πλησιάζει Πολυτεχνείο 17 Νοεμβρίου, βέβαια, η γιορτή της Αριστεράς και των ψευτών. Ποιο Πολυτεχνείο. Εντός του χώρου του Πολυτεχνείου δεν σκοτώθηκε κανένας. Και όλα αυτά ήταν προβοκάτσια του Ιωαννίδη για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Ιστορικά το κουμέντα. Ακούστε, εγώ δεν είμαι παπαδοπουλικό. Αλλά το ότι ήταν θεμελιωτή ο συγκεκριμένο Ανίρ, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Θα πρέπει να λέμε τι αλήθειε και τα ψέματα. Ο Αντρέας Παπαντρέου έμεινε στη φυλακή έξι μήνες και η Μάργαρετ Σάντ με τα 500 εκατομμύρια ευρώ που κονόμησε από το διαζύγιο ή από άλλα πράγματα, κουτιά, πάμπερς, κοσκοτάδες κλπ, κλπ. Του πήγαινε τα μπουκάλια τα ουίσκια στις φυλακές Αβέρωφ και τον είχαν μέσα στο κολέγιο. Και όταν έφυγε και πήγε στο... Παρίσι, στο Λονδίνο και στην Αμερική για να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του καριέρα, όπως υποσχέθηκε στους χουντικούς, στους φασίστες, στους δολοφόνους, στους ταγματασφαλίτες. Τους είπε ότι σας δίνω μια υπόσχεση ότι θα ακολουθήσω μόνο την ακαδημαϊκή μου καριέρα. Και πήγε και έβγαλε ένα βιβλίο «Η Δημοκρατία στο Απόσπασμα» και έλεγε μέσα ότι πρέπει να πολεμήσουμε ένοπλα τους δικτάτορες. Με λίγα λόγια, σκοροίδεψε. Αυτή ήταν η τιμή τη ελληνική κοινοβουλευτική δημοκρατία του Ανδρέα Πανδρέου. Ξέρω από αυτό όμω, κυρίε και οι κύριοι, υπήρχαν και οι Καραμαλίδε, μετά ήρθαν οι Παπανδρέηδε, και μετά ήρθαν οι Μητσοτάκιδε και οι Σαμαράδε. Και όλοι μαζί βούλιαξαν τη χώρα. Αυτό, κυρίε και κύριοι, οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία όπω αντα... αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ επώδυνα για το ελληνικό λαό και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο συζητήσαμε στην αρχή. Μια αγροθιά. Μια αγροθιά απέναντι στο σύστημα. Είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Είμαστε ικανοί να μπούμε απέναντί τους. Δεν είναι τίποτα μάλλον είναι ένα τίποτα. Αχυρένη, άδειοι, ιδεολογικά κενή, χωρίς καμία φιλοδοξία στη ζωή τους, παρά μόνο τη φιλοδοξία της κονόμας. Είναι ανεπάγγελτοι, τεμπέληδες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα πει χωράφι, μόχθος ιδρώτας εργοστάσιο, φάμπρικα, ωράριο, ξύπνημα το πρωί, τρέξιμο στις συγκοινωνίες, όταν βρέχει κατάσταση απίστευτη που πνιγόμαστε και όταν δεν βρέχει κατάσταση απίστευτη που κεγόμαστε. Κάι και η Ελλάδα το καλοκαίρι και δεν άνοιξε μύτη. Φυλακή δεν πήγε κανένας. Εκατόν πέντε άνθρωποι κάηκαν σαν τα ποντίκια στο μάτι. Δεκάδες άνθρωποι πνίγηκαν στη μάνδρα. Ατιμορρησία παντού. Και έρχεται ένας χειμώνα επώδυνος για όλους τους Έλληνες πολίτες. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί αλλά δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Ένα μικρό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, αφού δούμε πρώτα το εξώφυλλο της αυριανή εφημερίδος, δεν σας ζητάω να μου τη δείξετε, εγώ τη βλέπω. Η πρώτη ιδεολογική διακήρυξη, ενωτική, πατριωτική, λαϊκή δεξιά, ότι δεν λύνεται, κόβεται. Και να περάσουμε το γρανικό της μοίρα μας, με το σπαθί στο χέρι, για να μας γνωρίσουν όλοι εκείνοι, φίλοι και χθροί, από την κόψη του που καταλύει τους γόριους δεσμούς της ανομίας. Σας παραδίδω το εξώφυλλο της αυριανή εφημερίδος με τη σφραγίδα της ελευθερίας του 1821 η οποία κυρίες και κύριοι είναι η σφραγίδα που χρησιμοποιούσε ο Σέκερης στη φιλική εταιρεία. Είμαστε εντάξει για το έξοφρο.